Με τον πιο τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 34χρονης αστροφυσικού από τη Βρετανία στην Ικαρία. Το πτώμα βρέθηκε σε βάθος 20 μέτρων, σε χαράδρα, σε δύσβατο ορεινό σημείο, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Ο Χάρης Αβουδάκης, κυρίες και κύριοι, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το χρονικό με τις δραματικές τελευταίες ώρες που σφράγισαν αυτή την τραγωδία. Εβδομήντα ώρες μετά την εξαφάνιση της αστροφυσικού κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε σε χαράδρα στην περιοχή Κεραμέ της Ικαρίας, εντοπίστηκε η σωρός γυναίκας. Ήταν ένα από τα σημεία όπου είχε δοθεί το τελευταίο στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο και τις τελευταίες ώρες είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες. Οι διασώστες την εντόπισαν σε χαράδρα 20 μέτρων, περίπου ένα χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο που διέμενε. Ένας εθελοντής πυροσβέστης που συμμετείχε στην ομάδα των επίγειων ερευνών κατάφερε να εντοπίσει σε μια χαράδρα την σωρό της άτυχης 34χρονης. Βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα σπιτάκια στα οποία έμενε. Αμέσως σήμανε συναγερμός και η περιοχή αποκλείστηκε. Στο νησί δεν είχε δηλωθεί άλλη εξαφάνιση ενώ τα ρούχα παρέπεμπαν στη Βρετανίδα. Μετά την ανάσυρση της σωρού θα ακολουθήσει ταυτοποίηση, έρευνα των αρμοδίων για τις συνθήκες θανάτου αλλά και εξέταση από ιατροδικαστή. Τις τελευταίες ώρες αστυνομικοί, πυροσβέστες και εθελοντές με τη συνδρομή ελικοπτέρων και σκαφών του λιμενικού σώματος ερευνούσαν τους ορεινούς όγκους γύρω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αστροφυσικός. Πάμε σε μια παραλία που μας δόθηκε ένα στίγμα, δεν μπορεί να είναι εκεί. Έχουμε ψάξει Αγία Κυριακή, στον Άι Γιώργη, κάτω στο Γλυφάδι, όλη την περιοχή που υποτίθεται πως είναι η κοπέλα. Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί μεταξύ των περιοχών Κεραμέ, Καταφύγη και Περδίκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία ομάδα δεκαμελής, πεζοπόρο περιπατητών, μία ομάδα. Ψάχνει σε σημείο που μας έχουν υποδείξει αρμόδιοι. Επαναλαμβάνουμε όσο μπορούμε τις προσπάθειες, ωστόσο περιμένουμε νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, γιατί στη θέση της κοπέλας θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς και εμείς οι ίδιοι. Το κινητό τηλέφωνο αρχικά έδειχνε ότι ήταν κλειστό. Ξαφνικά έδωσε σήμα και στη συνέχεια έκλεισε ξανά. Μας δόθηκε ένα στίγμα κάποια στιγμή από ένα κινητό. Πήγαμε, το ψάξαμε, τίποτα. Πήγαμε και στην παραλία από χθες. Εγώ έπρεπε για δεύτερη φορά τώρα να πιάσουμε όλες τις περιπτώσεις. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 34χρονης. Ένα συνεργείο έχει ξεκινήσει από την περιοχή του Δρακάνου, ενώ το δεύτερο θα ξεκινήσει από το αεροδρόμιο και θα καταλήξει στον Κεραμέ. Ενισχύονται οι προσπάθειες των αρχών που ασχολούνται με την έρευνα. Πριν από λίγη ώρα ήρθε με ελικόπτερο μια ομάδα ειδικών από την πυροσβεστική υπηρεσία, με ένα σκυλί επίσης ειδικευμένο. Έτρεχε στην άσφαλτο, έτρεχε στο βουνό, έκανε καταδύσεις, έκανε αναρρίχηση, έκανε σκι βουνού, τρίαθλο. Μια πολύ δραστήρια κοπέλα. Ο 38χρονος Κύπριος σύντροφος της κοπέλας είπε πως όταν ξύπνησε έλειπε από το σπίτι. Επικοινώνησε μαζί της και εκείνη το απάντησε πως είχε βγει για τρέξιμο. Όταν αργότερα επανέλαβε τις κλήσεις δεν έπαιρνε απάντηση με το τηλέφωνο κάποια στιγμή να κλείνει. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας. Στην Ικαρία λοιπόν βρίσκεται ο Χάρης Αβουδάκης για να μας δώσει ρεπορτάζ. Μαζί του είναι δύο διασώστες που μετήχαν σε αυτή την επιχείρηση και Χάρη, ο τραγικός επίλογος γράφτηκε πολύ κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε η Βρετανίδα αστροφυσικός σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρου. Τι πληροφορίες έχεις για τις συνθήκες θανάτου? Λοιπόν, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Αντριάννα, αλλά όμως πιο ικανή είναι τα δύο παιδιά που είναι μαζί μου να σου απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Να σας πω ότι στις 5 η ώρα βρισκόμασταν στα σπιτάκια του Κεραμέ. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει η ομάδα, ένα κομμάτι της ομάδας είχε ήδη ξεκινήσει των εθελοντών να ψάχνει. Περιμέναμε τον σκύλο από την ΕΜΑΚ για να αρχίσει και αυτό στις έρευνες. Εκεί λοιπόν, εκείνη την ώρα, δέχτηκε μια κλήση ο Κώστας ο Μαρκάκης, που είναι ακριβώς δίπλα μου, ότι στο σημείο βρίσκεται εθελοντής πυροσβέστης, στο σημείο δηλαδή όπου βρήθηκε η άτυχη 34χρονη, και ότι θα έπρεπε να πάνε γρήγορα εκεί. Κώστα, αμέσως σας ειδοποίησαν?
Αντιλαμβανόμαστε και την κόπωση για όλες αυτές τις ώρες. Ο Κώστας είναι λίγο κουρασμένος γιατί είναι επιχείρηση αυτή. Ναι, είναι κόπωση μεγάλη. Να ξεκινήσουμε με το Μιχάλη και θα μας συμπληρώσει. Ναι, Αντριάννα. Μιχάλη. Παρακαλώ. Είχαμε συνάντησες, πήγες στο σημείο επιτόπου μαζί με τον Κώστα. Ναι, πήγε. Ναι. Πες μας τι είδες. Η κοπέλα ήταν πεσμένη από το βράχο, είχε πέσει κάτω, ήταν σε σημείο που και να περνούσε από δίπλα δύσκολα την έβλεπες, γιατί ήταν ένα δέντρο μπροστά. Από το σημείο αυτό περάσαμε τουλάχιστον εμείς τρεις φορές και τυχαία τη βρήκαμε σήμερα, τυχαία. Κώστα, αποκλείσατε την περιοχή αμέσως. Αποκλείσαμε την περιοχή αμέσως με τον συνάδελφο εδώ, μετά από την ειδοποίηση του συνάδελφου του εθελοντή, με κάλεση κατευθείαν. Αποκλείσαμε την περιοχή, καλέσαμε τις ειδικές δυνάμεις, τις αρχές που βρισκόταν εκεί, αστυνομία, την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική, όλους τους υπεύθυνους. Αποκλείσαμε την πυροσβεστική και παραλάβανε το σημείο της πτώσης της άτυχης κοπέλας. Ήθελα για να πω και τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους της κοπέλας. Παραλάβανε το σημείο οι ειδικοί. Δύσκολη όμως η περιοχή, έτσι, Κώστα. Δύσκολη περιοχή. Είχε ανάβαση. Είχε ανάβαση. Είναι λίγο δύσκολη. Ήταν η ανάβαση δύσκολη. Από ό,τι φαίνεται και από το σημείο, πήγε να ανέβει και ξεκόλλησε ο βράχος. Οι εικασίες κάνουμε τώρα, αυτά θα τα πει το πόρισμα. Οι εικασίες κάνουμε ότι πιθανόν αποκολλήθηκε ο βράχος που πήγε να σκαρφαλώσει. Με αποτέλεσμα ο ίδιος ο βράχος να την πλακώσει, να την καταπλακώσει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Επίσης να πω ότι περιμένουμε τον ιατροδικαστή και το ισορρός θα μείνει απόψε εκεί, ισορρός, έτσι. Ισορρός θα παραμείνει στο σημείο του ατυχήματος με τη φύλαξη της αστυνομίας για να κάνει την έρευνά του ο ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής για να και κάνει το... Για να αποκλείσει το κάθε ενδεχόμενο. Να αποκλείσει το κάθε ενδεχόμενο. Μάλιστα, ναι, και να κάνει μια αναπαράσταση της πτώσης. Κώστα, Μιχάλη, θα μου επιτρέψεις. Ναι. Είχατε περάσει πολλές φορές από εκεί, όμως είναι ένα σημείο στο οποίο είναι πάρα πολύ δύσβατο και κακό σημείο, έτσι. Ναι, είναι δύσκολο σημείο. Λέει, κακή επιλογή της κοπέλας. Και είναι και ένα σημείο όπου εύκολα οι βράχοι μπορεί να αποκολληθούν, έτσι. Σίγουρα είναι το σημείο, υπάρχει διάβρωση λόγω της υγρασίας και όλα αυτά και της κυρασίας που υπάρχει εδώ. Πάντως πέρα. Πάντως θα λέγαμε ότι τελικά οι κόποι σας απέδωσαν καρπούς και καταφέρατε να τη βρείτε την κοπέλα, αλλά δυστυχώς... Εντάξει, ναι. Δυστυχώς δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κύριε Μαρκάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι πολύ κοφτός. Εσείς φτάσατε εκεί από την πρώτη στιγμή. Και διασχίσαμε άλλη απόσταση, μεγάλη απόσταση. Μισό λεπτό. Πες μου, Αντριάννα, γιατί δεν έχει επιστροφή ο κύριος Μαρκάκης. Να μεταφέρουμε το ερώτημα, γιατί είναι οι δύο διασώστες οι οποίοι έφτασαν εκεί και είδαν με τα μάτια τους τα όσα έχουν συμβεί. Από όσα είδαν, τι εικάζουν ότι τελικά έγινε? Δηλαδή ήταν ένα μονοπάτι που κάποιος θα το ακολουθούσε για να κάνει τζόκινγκ, ήταν εκτός πορείας? Φαίνεται πραγματικά να υπερισχύει αυτό το σενάριο ότι πήγε να σκαρφαλώσει έναν βράχο, αυτός αποκολλήθηκε, την παρέσυρε μέσα σε αυτή τη χαράδρα των 20 μέτρων. Ναι, βλέπετε και το νεύμα που κάνει ο Μιχάλης ο Χριστοδούλου. Ακριβώς έτσι έγινε. Αυτό τουλάχιστον εικάζουν. Και εκεί έκαναν και μια, θα έλεγα, πρόχειρη αναπαράσταση εκεί. Και έδειξαν αυτό, δηλαδή ότι πήγε να ανέβει και... Ναι, υπάρχει αποκόλληση βράχου από το σημείο που βρέθηκε η κοπέλα και είναι ο βράχος κοντά της. Έχει χτύπημα στο κεφάλι πίσω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Έχει τραύμα, ναι. Έχει τραύματα, ναι. Πολλά τραύματα έχει. Πολλά απλά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι ένα σημείο που όταν πέσεις κάτω θα χτυπήσεις. Σίγουρα χτυπήσεις, σίγουρα. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν ο ιατροδικαστής, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Ο ιατροδικαστής φτάνει αύριο. Θα πάει επί τόπου. Θα γίνει εκεί η νεκροψία και στη συνέχεια βεβαίως θα πάρει το δρόμο της η υπόθεση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και χάρη για το δικό σου ρεπορτάζ. Το θρίλερ, κυρίες και κύριοι, για την 34χρονη αστροφυσικό ήταν σε εξέλιξη από τη Δευτέρα το πρωί όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή της και έτσι σήμανε συναγερμός. Οι αρχές προσπαθούσαν να συνδέσουν το παζλ, αξιοποιώντας μαρτυρίες από τον σύντροφό της, τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου όπου έμενε το ζευγάρι και την καμαριέρα του καταλύματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρέθηκαν και οι τρεις κοιλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο δωμάτιο του ζευγαριού.
Από τις καταθέσεις του 30χρονου συντρόφου της, του ιδιοκτήτη και της καμαριέρας του καταλύματος, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να χαράξουν το τελευταίο δρομολόγιο της Νάταλη. Το πρωινό της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση, η καμαριέρα είχε πάει στο δωμάτιο του ζευγαριού. Ήταν μόνος ο 38χρονος σύντροφός της, όπως είπε η γυναίκα μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ. Άφησα το πρωινό, δεν είδα κανένα εκείνη την ώρα και μετά είδα που έπρεγε μόνος του. Και μετά από μια ώρα πήγα εγώ να μαζέψω το πρωινό, μου είπε άστο λίγο κόμμα, γιατί περιμένει την κοπέλα που να φάει. Έχει πάει για περπάτημα. Μετά ήρθε με βρήκε εδώ, μετά από μια μισή ώρα. Και μου είπε ανησυχώ γιατί δεν γύρισε η κοπέλα μου ακόμα και έχει αργήσει πολύ. Το παίρνω τηλέφωνο και το δυσηκώνω. Σύμφωνα με όσα λέει η γυναίκα, το ζευγάρι είχε μια έντονη αντιπαράθεση την πρώτη μέρα που έφτασαν στο νησί. Άκουσα λίγο όταν κατέβαινε τη σκάλα, αλλά όχι πολύ έντονα. Λίγο. Πολύ λίγο. Όπως κάθε αλλά μετά βγήκανε μαζί, στην από πέρα στο νησί. Δεν σας προξένησε κάτι η εντύπωση? Όχι, όχι, όχι. Ήταν και καλό παιδί. Το ζευγάρι θα αναχωρούσε το βράδυ της Δευτέρας για την Κύπρο μέσω Αθήνας. Ο σύντροφος της Βρετανίδας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φίλου της, του συντρόφου της, 8 η ώρα το πρωί πήγε για τζόκινγκ, διότι η κοπέλα αυτή ήταν αθλητικός άνθρωπος. Παιδιά, το παιδιά της ήξερε πάρα πολύ, να την πω την αλήθεια. Τρεις κοιλίδες αίματος εντοπίστηκαν στο δωμάτιο του ζευγαριού, στο πάτωμα και το κρεβάτι. Σύμφωνα με τον σύντροφό της, το προηγούμενο βράδυ είχε ανοίξει μύτη της. Όταν μπήκαμε τότε μέσα, διαπιστώσαμε την ύπαρξη δύο σταγόνων, δύο κοιλίδων αίματος στο πάτωμα και μιας μικρής κοιλίδας στο σεντόνι. Κάτω από τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στα social media από τις διακοπές της στην Ικαρία, η 34χρονη αστροφυσικός, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της την αποχαιρετούν.